Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε την έκκλησή της προς την Τουρκία να ανοίξει τα σύνορά της με τη Συρία κοντά στην πόλη Κιλής. Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες έχουν συγκεντρωθεί στο πέρασμα Μπαμπ αλ-Σαλάμα στο Συριακό έδαφος, όπου ανθρωπιστικές οργανώσεις στείνουν διαρκώς νέους καταβλισμούς. Για την επιβίωσή τους εξαρτώνται την ανθρωπιστική βοήθεια, που φτάνει με αργούς ρυθμούς. Μόνο το τελευταίο διήμερο υπολογίζεται πως 35.000 άνθρωποι κατευθύνθηκαν στην Τουρκοσυριακή Μεθόριο. Αιτία η μαζική επιχείρηση των καθεστωτικών δυνάμεων στο Χαλέπι, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αεροπορικές επιδρομές σε χωριά που ελέγχονται από τους αντάρτες. Η είσοδο στην Τουρκία επιτρέπεται μόνο σε τραυματίες οι οποίοι λαμβάνουν περίθαλψη σε νοσοκομείο του Κιλής. Περίπου 350.000 άνθρωποι κατοικούν ακόμα σε περιοχές μέσα και γύρω από το Χαλέπι που ελέγχονται από τη Συριακή Αντιπολίτευση.